Έχω τη χαρά και την τιμή. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά. Το λέω γιατί έχουμε συναντηθεί σε αρκετές μεν εκπομπές, ιδιαίτερα στο CCTV. Αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ την Τερέζα τη Βαλαβάνη. Θέλω να σας τη συστήσω. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, είναι εικαστικός, είναι ποιήτρια. Και έχει και τη σχολή σχέσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης, που εκεί γίνονται πάρα πολλά δρόμενα και πολιτιστικά, αλλά και ψυχοθεραπευτικά. Τερέζα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που μιλάμε πραγματικά. Και σήμερα θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι, μεν θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου και που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο, αλλά θα ήθελα να προβληματιστούμε πάνω σε συγκεκριμένα ποίηματά σου, 1-2 ποίηματά σου, τα οποία έγραψες αυτό τον καιρό, για αυτό τον καιρό, με την ψυχολογία αυτού του καιρού και με προορισμό τους ανθρώπους αυτής της εποχής. Άρα θέλω να ξεκινήσω από ένα που θυμάμαι μου είχες στείλει, που λεγόταν «Σταματήστε να αγγίζετε το πρόσωπό σας». Θα ήθελα να τα ακούσουμε. Χαίρομαι και εγώ πολύ, Εύα. Ξανά έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Διαβάζω λοιπόν αυτό το ποίημα και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά. Το έχω ονομάσει κορονοϊός. «Σταματήστε να αγγίζετε το πρόσωπό σας. Είναι διαταγή. Σταματήστε να πλησιάζετε τα πρόσωπα άλλων. Είναι επικίνδυνα. Μην αγκαλιάζετε τα παιδιά σας. Υπάρχει και η τηλεόραση. Σταματήστε να χαϊδεύετε τα κατοικίδια σας. Είναι φορείς μικροβίων. Επιτρέπετε ακόμα να αναπνέετε. Να καπνίζετε, να πίνετε αλκοόλ. Να σκέφτεστε, να φοβάστε, αλλά μόνο με μάσκα. Κάθε επαφή με άλλον γυρίσετε εχθρική. Η αγάπη και ο έρωτας εξορίζονται. Ας στείλουμε τα συναισθήματα για ολική απολύμανση το πυρ το εξώτερο. 12/3/2020. Τελικά, αυτή η απομόνωση, Τερέζα μου, έχεις και το ερέθισμα από τόσους ανθρώπους που σε πλησιάζουν λόγω της δουλειάς σου ως ψυχοθεραπεύτρια. Τι πραγματικά αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι θα αφήσει πίσω? Θα αφήσει κάτι θετικό? Θα αφήσει πολλά αρνητικά? Ή να μην είμαστε απαισιόδοξοι? Επειδή εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι κάθε τι καταστροφικό και ανατρεπτικό που συμβαίνει στη ζωή μας, πρώτον δεν συμβαίνει χωρίς λόγο και δεύτερον μπορεί να κουβαλάει και μια κρυμμένη ευλογία, δεν θα ήθελα να είμαι απαισιόδοξη και να πω ότι θα αφήσει μόνο ερείπια. Όμως θα αφήσει και ερείπια, έτσι. Αλλά ας θυμηθούμε το τραγουδάκι που λέει ότι και μέσα από τα ερείπια χτίζω ένα σπιτάκι. Και εμείς αυτόν εδώ τον τόπο τα τελευταία χρόνια το μάθαμε πάρα πολύ καλά. Μέσα από τα ερείπια να χτίσουμε σπιτάκι. Το να σταματήσει έτσι ο χρόνος για τους ανθρώπους, σαν να σταμάτησε το μεγάλο ρολόι του χρόνου ξαφνικά και η ζωή να γυρίσει τούμπα ανάποδα, παρότι υποκρύπτει, πιστεύω ότι θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, και αυτή την τάση της νέας εποχής να θέλουν να μας μαντρώσουν και να θέλουν να μας εκπαιδεύσουν, να γίνουμε λίγο σαν τα ειδικά χειρίδια ή σαν τα πειραματόζωα τέλος πάντων, και να μπορούν να μας δίνουν το πράσινο, το κόκκινο φως και εμείς ανάλογα να κάνουμε τις ανάλογες τούμπες, που αυτό δεν μου αρέσει καθόλου και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αφυπνισμένοι. Έχει και μια κρυμμένη ευλογία, με την έννοια ότι η ζωή που ζούσαμε μέχρι τώρα, που μας οδήγησε άλλωστε μέχρι εδώ, γιατί ακόμα και μαγειρεμένος να είναι ο κορονοϊός, που είναι πολύ πιθανόν μαγειρεμένος σε κάποιο εργαστήριο κάπου στον κόσμο, δεν έχει σημασία. Καμία. Δεν έχει και σημασία αν θα το μάθουμε και πραγματικά. Μπορεί να μας πουλήσουν άλλο ένα παραμύθι, όπως γίνεται συνήθως με την ιστορία. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, είναι μια μεγάλη ευκαιρία λίγο να σταματήσουμε όλο αυτό το φρενήρι ρυθμό στον οποίο έχουμε μπει εμείς προσωπικά, ο καθένας και όλοι μαζί, και έχουμε βάλει και τον πλανήτη Γη σε αυτό το φρενήρι ρυθμό.
Από αυτή την άποψη μου θυμίζει εκείνο το παραμύθι που έπρεπε να εξαφανιστεί το αδράχτη, γιατί αν τσιμπούσε την πριγκυποπούλα θα πέθαινε και εξαφανιστήκαν όλα τα αδράχτια, αλλά κάπου έμεινε ένα κρυμμένο στη σοφίτα και η πριγκυποπούλα περίεργιούσα, πήγε, το πήρε, την τσίμπησε, πέθανε και όλοι μείνανε ακίνητοι ξαφνικά. Είναι ένα παραμύθι που ο μάγειρας μένει ακίνητος την ώρα που καθαρίζει την όρνη, θα να τη ρίξει να την κάνει σούπα. Ο βοηθός του κυνηγάει το γάτι, ο καθένας κάτι κάνει, ο κυπουρός καλεί στον κήπο, όλοι να είναι ακίνητοι. Αυτό το να μείνουμε ακίνητοι είναι καταπληκτικό. Είναι μια ευκαιρία, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε το φρενήρι ρυθμό στον οποίο είχαμε βρεθεί επί δεκαετίες. Τερέζα μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι όχι, γιατί μιλάμε πολύ για αφύπνιση, ότι έχουμε μία ευκαιρία αυτή την εποχή να κάνουμε μία εσωτερική γεώτρηση στον εαυτό μας, να συμφιλειωθούμε περισσότερο μαζί του, να δούμε τις αδυναμίες του και τις ελλείψεις του και να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε, να ίσως ανασκευάσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που βρεθήκαμε μέσα στο ίδιο σπίτι. Όμως, μερικοί υποστηρίζουν ότι όσοι είχαν ελλείψεις θα παραμείνουν με ελλείψεις. Όσοι ήταν ήδη ψαγμένοι θα βγουν περισσότερο ίσως ψαγμένοι. Θέλω να πω, πιστεύεις ότι οι δύσκολες αυτές καταστάσεις ίσως και μια στιγμή στη ζωή μπορεί να φέρει την αλλαγή στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα, στα δεδομένα, στις προλήψεις, σε όλα αυτά που πίστευε ένας άνθρωπος? Ναι, πιστεύω πάρα πολύ και το έχω ζήσει στη ζωή μου ότι υπάρχει πραγματικά αυτή η μία στιγμή, άλλωστε το λέμε ακόμα και για τη φώτιση ότι είναι ένα τσακ, κάτι μπορεί να αλλάξει. Και αν δεν το πίστευα αυτό, δεν θα δούλευα όλα αυτά τα χρόνια που έχω αφιερωθεί να δουλεύω με τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά το έχω δει ότι σε κάποιους μπορεί να χρειάζονται χρόνια δουλειάς και σε κάποιους μπορεί να αρκέσει μία λέξη. Μία λέξη, μία στιγμή που να αλλάξει τα πάντα. Αυτό είναι και η ελεύθερη βούληση. Mm-hmm. Το μεγάλο δώρο, η μεγάλη ευλογία που έχουμε. Κάποιος φυσικά μπορεί να παραμείνει ο ίδιος και χειρότερος. Ναι. Οι άνθρωποι που έχουν τάση για υποχονδρία μέσα από όλο αυτό, μάλλον θα βγουν πολύ περισσότεροι υποχόνδροι και θα χρειαστούν και τη βοήθεια των συναδέλφων. Οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη μπορεί όμως μέσα από αυτό να χτυπνιστούν. Αυτό είναι πολύ βασικό που λες. Ίσως γιατί εκείνοι με την κατάθλιψη δεν είχαν ανάγκη να βγουν έξω, το έξω, το μέσα, το στένεμα δηλαδή του χώρου, ήταν για αυτούς ένας τρόπος ζωής. Τώρα ίσως νιώθουν ότι το κάνουν και πολλοί άλλοι. Άρα δεν είναι μόνοι τους. Δεν ξέρω, έκανα μία σκέψη. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικά λογική. Όταν είχαμε το θέμα της επιβίωσης στην κατοχή, που οι άνθρωποι περνούσαν τις μέρες τους ψάχνοντας να βρουν κάτι να φάνε, είχαν γίνει σαν τους τροφοσυλλέκτες και τους κυνηγούς, να βρουν κάτι, ένα κομμάτι, μια μπομπότα, κάτι να φάνε ή να ανταλλάξουν. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές ψυχικές παθήσεις θεραπεύτηκαν. Ένα πολύ μεγάλο σοκ μπορεί να σε φέρει ενώπιο του ότι αυτό το οποίο σε απασχολούσε τελικά μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά από αυτά που μας μπλοκάρουν είναι μόνο στο μυαλό μας και πολλές φορές καθόλου στην πραγματικότητα. Είναι στην πραγματικότητα του μυαλού μας που αλλοιώνει τα πράγματα και φτιάχνει και φανταστικούς κόσμους. Βέβαια τώρα ζούμε τον ίσιο σουρεαλισμό και αυτό που ζούμε εκεί έξω είναι τελείως παράλογο πολλές φορές. Δηλαδή το να απαγορεύσεις τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν μπάνιο και μάλιστα τους σημερινούς κολυμβητές που είναι ελάχιστοι, είναι μια απαγόρευση τελείως τρελή έως παράλογη και εντελώς κατασταλτική, που δεν έχει καμία σχέση με την υγεία. Ή το να φοβούνται οι άνθρωποι να μπουν έξω στη φύση, να περπατήσουν στο χώμα, να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, να λιαστούν, να μαζέψουν λουλούδια ή χόρτα. Είναι φυσικά παράλογο αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό
με το να διατηρήσουμε την υγεία μας, αλλά με το να την καταργήσουμε. Γιατί κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι και δεχόμενοι όλη αυτή την επίθεση από συναδέλφους σου, Εύα, που δεν τους εκτιμώ, εσένα ξέρεις πώς σε εκτιμώ, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δουλεύουν κυριολεκτικά για αυτό το σύστημα εφοβισμού των ανθρώπων. Να παρακολουθούν κάθε μέρα ειδήσεις. Να ακούνε μόνο για νούμερα αρρώστων και νεκρών. Με μια μουσική που τους επιβάλλει να τρομοκρατηθούν, που είναι μουσική για θρίλερ, για grand κινιόλ. Αυτό δεν είναι υγιές. Αυτό δεν θα επιτείνει στο να διατηρήσουμε ανθρώπους υγιείς. Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν στις μέρες μας από καρδιά και από άλλα αίτια. Από τον δρόμο τους, επειδή δεν τολμούν να πατήσουν το πόδι τους στο νοσοκομείο. Λοιπόν, υπάρχει ένας παραλογισμός ο οποίος μας περιβάλλει αυτή τη στιγμή. Και καλούμαστε μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό να διατηρήσουμε σώα στα σφρένα και αντιδράσεις μας να είναι από τη μια αλληλογισμένες, αλλά από την άλλη να μην μετατραπούμε και σε ρομπότ. Γιατί όλη αυτή η εξέλιξη πάει να μας κάνει ανθρώπους μηχανές. Ο άνθρωπος μασίνα, ο άνθρωπος μηχανή, θα είναι συνδεδεμένος συνέχεια σε οθόνες και θα ακολουθεί εντολές. Ο τέλειος πολίτης για το σύστημα. Τερέζα μου, νομίζω όμως ότι γι' αυτό κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Μπορούμε να αντισταθούμε, δεν το πιστεύεις κι εσύ? Πάντα νομίζω ότι ο άνθρωπος, άμα θέλει, αντιστέκεται. Έχω δουλέψει με ανθρώπους πραγματικά φυλακισμένους. Μπήκα 3 φορές φυλακές Αλικαρνασσού με προγράμματα της ΝΕΛΕ, παλιότερα. Φοβερή εμπειρία. Και είδα ότι και μέσα στις φυλακές, μέσα στο κελί της φυλακής, που εμείς τώρα το βιώνουμε σαν κελί πολυτελείας, είναι όμως πολύ σημαντικό και το βίωμα αυτό, το να στερήσει τον άλλο την ελευθερία του, μπορεί κανείς να κάνει θαύματα. Στις ομάδες μου οι άνθρωποι έγραψαν, τραγούδησαν, ζωγράφησαν, συνειδητοποίησαν και θεραπεύτηκαν εν μέρη μέσα από αυτό. Είχα άνθρωπο που είχε μπει για διπλό φωνικό και που ήταν σαν άνθρωπος των σπηλαίων και ο οποίος έμαθε γράμματα, βγήκε από τη φυλακή, πήρε χάρη, βγήκε από τη φυλακή, ασχολήθηκε με τα παιδιά του και γράφει και ένα βιβλίο. Θέλω να πω ότι συνθήκες δύσκολες, μέσα από συνθήκες δύσκολες, παρόλα αυτά, οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν. Όπως φυσικά μπορούν και ανεπανόρθωτα να καθιζάνουν, έτσι. Είναι πάντα την κόψη του ξηραφιού. Ποια κατεύθυνση θα πάρει κανείς? Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο η παρέα που θα κάνεις. Οι άνθρωποι που θα μιλήσεις. Γιατί αν είναι, βλέπω πίσω στον τοίχο σου, αν φαίνεται καλά στην οθόνη μας, έχεις τη λέξη τύχη, τη λέξη χαρά. Και αγάπη που δεν φαίνεται. Και αγάπη που δεν φαίνεται, ναι. Σήμερα μια καλή μου φίλη με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Εύα, έχω κατά το παρελθόν μπει σε τόσα σπίτια, γιατί είναι κομμότρια, και μόνο το δικό σου κι άλλο ένα είναι που έχει χρώματα μέσα. Συνήθως οι άνθρωποι δεν βάζουν χρώματα. Και ούτε μουσική. Μου λέει, μόνο στο δικό σου και σε ένα άλλο που πηγαίνω, πάντα όταν πηγαίνω, υπάρχει μουσική. Λοιπόν, είναι στο χέρι μας να πατήσουμε το κουμπί που θα μας, θα μας σηκώσει την ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση που κάνεις, Εύα, γιατί όντως και εγώ έχω δει ότι σε πάρα πολλά σπίτια ανθρώπων το περιβάλλον είναι καταθλιπτικό. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι καταθλιπτικοί. Αλλά επειδή το σπίτι έχει να κάνει με μας, είναι μια προβολή, μια προέκταση του εαυτού μας, το σκεφτόμουν αυτό, πως οι άνθρωποι θα κλειστούν σε σπίτια θλιμμένα, σε σπίτια χωρίς χρώματα, χωρίς χαρά. Και πως οι άνθρωποι θα στιβαχτούν ο ένας πάνω στον άλλο και πως ασύμβατα ζευγάρια που μέχρι τώρα κατάφερναν να επιβιώνουν, επειδή ο ένας ήταν εδώ, ο άλλος ήταν εκεί, τα παιδιά από εδώ, η γιαγιά από εκεί, ο καθένας κάπου αλλού, και τώρα όλοι μαζί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αλήθεια τους. Όπως και οι μοναχικοί άνθρωποι που κλεισμένοι στα σπίτια τους θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αλήθεια της μοναχικότητας και της μοναξιάς τους. Και φυσικά, εντάξει, το διαδίκτυο και το τηλέφωνο και όλοι αυτοί οι τρόποι που έχουμε και μέσα από οθόνες να επικοινωνούμε είναι το ευλογημένο κομμάτι.
Είναι ένα θαύμα. Δεν είναι η αγάπη όλων και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούν την τεχνολογία, πραγματικά νιώθω ότι βασανίζονται πάρα πολύ. Πάρα πολύ καταπιέζονται. Αυτό είναι σίγουρο και πρέπει να πούμε επίσης ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από τις ώρες που θα βρεθούμε καθημερινά μπροστά σε μια οθόνη, γιατί όλοι έχουμε αυξήσει αυτές τις ώρες. Εγώ κάποια πρωινά ξεκίνησα να ξυπνάω με πονοκέφαλο και μεταξύ ύπνου και ξύπνου μου ήρθε η φράση «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας». Ήταν σαν μια ενόραση εκείνη τη στιγμή και συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα δώρα που μας κάνουν, δωρεάν βιβλιοθήκες, δωρεάν θέατρο, δωρεάν κινηματογράφη, δωρεάν τραγούδια, δωρεάν το ένα το άλλο, Netflix το ένα το άλλο, σημαίνει εργασία και για τα παιδιά μαθήματα και για τους φοιτητές ατέλειωτες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Καθίλωση. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ενώ εμείς οι ίδιοι είμαστε οντότητες ενεργειακές και δεν ξέρουμε όλο αυτό πώς θα μας επηρεάσει. Πέρα από το συναίσθημα, καθαρά σε κυταρικό επίπεδο, καθαρά σε DNA, πώς επηρεαστεί ο άνθρωπος, να είναι συνδεδεμένος συνέχεια, καλωδιωμένος με την τεχνολογία. Αυτό θα το μάθουμε αργότερα. Έτσι είναι. Δεν ξέρω πόσο θετικό θα είναι. Έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Γι' αυτό, Τερέζα μου, πρέπει και εσείς οι ειδικοί, ιδιαίτερα οι ψυχολόγοι, οι ψυχοθεραπευτές και οι σύμβουλοι οικογένειας και σχέσεων, να βρείτε, να μας προτείνετε κάποια μικρά τρίκ. Δηλαδή, το να κάνουμε ίσως λίγα λεπτά διαλογισμό μέσα στην ημέρα. Το να, όπως ας πούμε, θα καταναλώσουμε πολλές ώρες μπροστά στον, στον οθόνη μας για διάφορες δουλειές, να μπορούμε να αφιερώσουμε 2 λεπτά να κάνουμε μια μικρή άσκηση του νου, να διαβάσουμε ένα ποίημα, να ξεφύγουμε, κάτι δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε κάποιες τέτοιες συμβουλές. Πέρα από αυτό όμως, Θερέζα μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση γύρω από μια λεπτομέρεια. Πλένουμε συνέχεια πλέον τα χέρια μας, ναι? Ναι. Αυτό, αν το έκανε ένας άνθρωπος, όχι για λόγους υγιεινής, πόσο τον χαρακτήριζες εσύ στην ψυχολογία? Υποχόνδριο, φυσικά. Υποχόνδριο. Μήπως είναι και λίγο στην ψυχολογία άνθρωποι ενοχικοί που θέλουν να ξεπλύνουν ίσως μία βία που έχουν υποστεί, κάποιο τραύμα που έχουν και αυτό το βγάζουν. Λέω, κάπου το διάβασα σε ένα βιβλίο ψυχολογίας. Ναι. Και ήθελα να στο ρωτήσω. Με ρωτάς τι κρύβεται πίσω από την υποχονδρία σαν σύνδρομο? Βέβαια, τώρα είναι άλλο πράγμα. Το κάνουμε για λόγους υγιεινής. Αλλά αν αυτό γίνεται συνέχεια, δεν ξέρω. Χθες βγήκα να περπατήσω στο Ηράκλειο, να κάνω κάποιες δουλειές με τράπεζες και ήταν έρημοι δρόμοι βέβαια. Και έπεσα πάνω σε μία κυρία που ερχόταν κατά πάνω μου φορώντας όλα τα αξεσουάρ, μάσκα, γάντια, κρατούσε και ένα πολυμανικό στο χέρι, σαν να ήταν έτοιμη να με πυροβολήσει. Ήταν σαν όπλο. Και αυτή είναι η εικόνα για μένα της υποχονδρίας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πριν τους κοροϊδεύανε στο σπίτι και τους λέγανε «Μα κάνε και λίγο κράτη», γιατί πραγματικά μπορείς να φτάσεις να κάνεις πληγές στα χέρια σου από όλα αυτά, από τις απολυμάνσεις και τα ινοπνεύματα κτλ. Τώρα χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και βγαίνουν από πάνω και λένε «Εγώ σας τα έλεγα, θα έπρεπε να είμαστε πολύ καθαροί». Γενικά, όταν οτιδήποτε λογικό γίνεται ακραίο, φτάνει στη διαστροφή. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε με όλα αυτά. Δηλαδή, να ξέρουμε τα όρια. Πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε όλο αυτό που γίνεται με ένα υγιή τρόπο. Εδώ ξέρω ανθρώπους που δεν τολμούν να βγουν έξω να περπατήσουν. Να περπατήσουν, να τους δει ο ήλιος, που κυριολεκτικά θα καταρρεύσουν και θα αρρωστήσουν από όλο αυτό. Ναι. Και η φωνή μας, πού ακούγεται η φωνή μας, γιατί να μας στερήσουν τη θάλασσα? Θα μπορούσαμε να είμαστε σε απόσταση ασφαλείας. Γιατί να μας λένε κοινωνική απόσταση? Τι θα πει κοινωνική απόσταση? Αυτό σημαίνει διαραγή του κοινωνικού ιστού.
Αν καταστραφεί ο κοινωνικός ιστός, καταστρέφεται η κοινωνία. Μετά είναι πολύ γνωστό ότι τα ποσοστά θανάτων δεν είναι ποσοστά θανάτων που έχουν ξεπεράσει μια κοινή γρήπη. Γιατί όλο αυτό? Μήπως βρισκόμαστε μέσα σε ένα κοινωνικό πείραμα ευρείας κλίμακας? Εγώ που είμαι ψυχολόγος, όλο αυτό που γίνεται μου βρωμάει, Εύα, μου βρωμάει. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Γκέμπελς, ο υπεύθυνος προπαγάνδας του Χίτλερ. Πες ένα πολύ μεγάλο ψέμα, όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο περισσότεροι θα σε πιστέψουν και θα σε ακολουθήσουν. Τερέζα μου, πραγματικά ταυτίζομαι απόλυτα με τις σκέψεις σου και εμένα μου λείπει πάρα πολύ, γιατί είμαι χειμερινή κολυμπήτρια και αυτό πραγματικά δεν το θεωρώ παράλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να προχωρήσουμε λίγο και να μου πεις ένα απόσπασμα από το επίσης πάρα πολύ ωραίο ποίημα σου που διάβασα, από το να βάζεις σπίτι μου, σπιτάκι μου, για μια κλειμένη άνοιξη, γιατί και εκεί θα σου κάνω μία ερώτηση, ίσως και δύο. Ωραία. Για μια κλεμμένη άνοιξη, για έναν έρωτα επέτη, για τον νεκρό χελιδόνι, για ένα μετέωρο βήμα, για τις πνιγμένες ανάσες, για την αόρατη απειλή, για το Πάσχα δίχως ανάσταση, για την επέλαση του σκότους, για την απαγορευμένη θάλασσα, για τη φυλάκιση της ελευθερίας, για τον επιτάφιο δίχως λουλούδια, για τους άκλαυτους νεκρούς, για το επικίνδυνο άγγιγμα, για τα σωτήρια πλαστικά γάντια, για το επτασφράγιστο στόμα, για το φιλί που δεν δόθηκε, για την απολύμανση της αγάπης, για την επικράτηση της οθόνης, για το μάντρωμα του ονείρου, για την κυριαρχία του φόβου, για τη ζωή μας ανάποδα, για τους φαγμένους αμνούς, για το Θεό που μας ξέχασε, για τον Φίνικα και τις Τάρτες. Μείνε σπίτι σου, ανθρωπάκο, 21 Απριλίου 2020. Προς την 1η Απριλίου 2020. Θυμάσαι όταν μου το Επέτειος. Θυμάσαι όταν μου το έστειλες που σου έστειλα πίσω μία μικρή παρατήρηση και λέω στο μόνο που θα ήθελα να προσθέσεις ή μάλλον να αλλάξεις είναι εκεί που είπες ότι ο Θεός μας ξέχασε. Έχω την εντύπωση ότι δεν μας ξέχασε, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Δεν μας ξέχασε καθόλου. Αυτό βέβαια, εντάξει, προϋποθέτει, καταλαβαίνω πως το λες, με την έννοια ότι... Εκφράζει το αίσθημα των ανθρώπων. Αν ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς τον κουβαλάμε, στην ουσία εμείς ξεχάσαμε εμάς. Πες μου κάτι. Μου άρεσε η φράση που είπες για τον έρωτα, για την αγάπη. Πώς το είπες? Απολύμανση της αγάπης. Αν σκεφτούμε ότι η αγάπη έχει διάφορες ποιότητες και καμιά φορά δεν είναι καλή η ποιότητα της αγάπης, μήπως τώρα με αυτή την απολύμανση η αγάπη έχει στις πραγματικές της διαστάσεις? Την αγάπη θεωρώ ότι δεν μπορούμε να την απολυμάνουμε και δεν πρέπει να την απολυμάνουμε. Θα πρέπει να της επιτρέψουμε να είναι αλανιάρα και ανίερη ενίοτε και γενικά να παίρνει ό,τι έκφραση θέλει να πάρει. Η αγάπη είναι κάτι ελεύθερο και είναι από τα πράγματα που όταν τα βάλεις σε κλουβί απλώς το χάνεις, σου πεθαίνει. Άλλωστε είναι από το άγαν που σημαίνει πάρα πολύ αγάπη. Ναι. Δεν μου λες, αγαπημένη μου Τερέζα, αυτό τον καιρό εσύ τι κάνεις εκτός, φαντάζομαι έχεις πάρα πολλά, αλλά για πες μου, εκτός από το να ασχολείσαι με τους ασθενείς σου που προφανώς σε έχουν πολύ ανάγκη αυτό τον καιρό, τι άλλο κάνεις για σένα? Κοίταξε, είναι πολύς χρόνος που μένω κι εγώ μόνη μου, έχω την παρέα των ζώων μου γιατί ζω μόνη μου, να είναι καλά. Η Ραλού, η Κανέλα, η Ψιψή και η Ψοψό. Ταΐζω και μερικά αδέσποτα έξω από την πόρτα μου. Έχεις παιδιά, ξέρω. Δεν είσαι να μην... Ο γιος μου προτίμησε να μείνει στη Μυτιλίνη που είναι φοιτητής και να μην επιστρέψει. Γιατί είναι πάρα πολύ ευσυνείδητος και είπε «Μαμά, αν έχω οτιδήποτε δεν θα ήθελα να το φέρω στην Κρήτη». Και έτσι προτίμησε και το χάρηκα γιατί ένιωσα ότι λειτουργεί πολύ αυτόνομα.
Και έμαθε και να μαγειρεύει, γιατί έκλεισε εκεί που τρώγανε στη Λέσχη, έμαθε να μαγειρεύει, καλό του κάνει, τον ακούω πολύ καλά και ασχολήθηκε με τα μαθήματά του, γιατί ηλεκτρονικά συνεχίζονται τα μαθήματα. Εγώ αυτό το διάστημα έχω ασχοληθεί πολύ μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook που τη χρησιμοποιώ σαν blog, να μεταφέρω πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες. Έχω διαβάσει και έχω ασχοληθεί πολύ αυτό το διάστημα με όλα αυτά που μου στέλνουν φίλοι, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο αλληλεγγύης μεταξύ μας που ένα στέλνει στον άλλο. Οι άνθρωποι αφυπνίζονται σιγά σιγά, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την αλήθεια πίσω από τα ζαχαρωμένα και τα χρυσωμένα χάπια. Έχω ασχοληθεί και λίγο έτσι με την τέχνη μου. Θα ήθελα να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με ένα ξύλινο γλυπτό που αυτό το διάστημα κάνω. Διαβάζω, βλέπω την νύχτα, μιλάω με τους φίλους μου, μαγειρεύω και ασχολούμαι και με τη μητέρα μου που είναι μεγάλη στην ηλικία και που την επισκέπτομαι σχεδόν καθημερινά και χρειάζεται τη φροντίδα. Κάνω και πολλά άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να σου πω, Εύα, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όλοι μας θεωρώ ότι είμαστε παγωμένοι και σε κατάσταση σοκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε ακόμα ακίνητοι, ο καθένας εκεί που βρέθηκε, σαν τα γάλματα. Δεν έχουμε ακόμα ξεπαγώσει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ δημιουργική και μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι κάνω πολύ λίγα το διάστημα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσα να κάνω, αλλά είμαι και επικής με τον εαυτό μου, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι απέναντι σε εμάς, όχι μόνο αμήλικτοι κριτές όταν χρειαστεί, αλλά και σπλαχνικοί. Αυτό που ξεκίνησα να κάνω το πρωί και βοηθάει πολύ είναι τσικόγκ. Μέσα από την οθόνη βρήκα κάτι πολύ ωραία μαθήματα τσικόγκ. Και ξεκίνησα να βάζω και τρεχούμενα νερά ενώ κάνω το μπάνιο μου το πρωί. Βάζω και τρεχούμενα νερά, βάζω και κάτι αλάτια με αρωματικά έλαια. Δηλαδή, κάνω περισσότερα καλά πράγματα για μένα. Και θα αρχίσω να φροντίζω περισσότερο τη διατροφή μου, γιατί όλοι θα πάρουμε κιλά, έτσι όπως είναι. Και αποφάσισα να βγαίνω και να περπατάω περισσότερο. Πολύ ωραία. Ο διαλογισμός είναι μέσα στην ημέρα σου? Η προσευχή. Κάθε μέρα προσευχή για μένα που τελειώνει με διαλογισμό είναι φυσικά μέσα στη μέρα μου και ξεκινάω με αυτό τη μέρα μου. Και είναι κάτι που να το συστήσω γιατί βοηθάει όχι μόνο εμάς, βοηθάει την ολότητα γιατί αλλάζει τις συχνότητές μας. Και ένα από αυτά που ακούγεται και λέγεται είναι ότι έχει αλλάξει η συχνότητα της μητέρας γης. Ο κορονοϊός βρίσκεται σε πολύ χαμηλές συχνότητες και είναι σημαντικό εμείς να ανέβουμε ενεργειακά, γιατί αυτό είναι πραγματικά που μας κάνει άτρωτους. Όταν είμαστε φοβισμένοι, όταν είμαστε θλιμμένοι, όταν μας έχει περικυκλώσει η υποχονδρία μας, είμαστε χαμηλές συχνότητες. Όταν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και κουράγιο όλο αυτό που συμβαίνει, τότε ανεβαίνουμε σε συχνότητες. Και είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι όλο αυτό το βιώνουμε όλοι μαζί. Αυτό μας δίνει μια αυτόγνωρη αίσθηση ότι όλοι είμαστε ένα, που δεν την είχαμε πριν. Εγώ τώρα στον δρόμο κάνω κουβέντα και χαιρετάω και κάνω αστεία και προσπαθώ να προκαλέσω κιόλας με άγνωστους ανθρώπους. Περιμένοντας σαν το στρατιωτάκι στη σειρά ή κάποια ουρά της τράπεζας ή στο σούπερ μάρκετ, δεν χάνω ευκαιρία να επικοινωνώ με τους ανθρώπους σαν να είμαι στο μικρό μου χωριό. Λέει το μεγάλος πλανήτης Γη. Αυτό που είχαμε ξεχάσει. Τέλει. Να μιλάω με τους ανθρώπους. Πώς θέλεις να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, αγαπημένη μου Τερέζα? Με ένα ποίημα του Καβά. Τέλει. Τον οποίο και αγαπώ και εμένα είναι αγαπημένος μου. Τι έχεις επιλέξει για να ακούσω? Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το σέβας και από την υποταγή. Από τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει. Αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει και νόμους και έθιμα και από την παραδεγμένη και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγει. Από τις ειδονές πολλά θα διδαχθεί. Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξη. Το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμιστεί.
Έτσι θα αναπτυχθεί ενάρετα τη γνώση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τερέζα μου, για αυτή μας την συνομιλία. Εύχομαι να την ακούσει πολλοί κόσμος, να πάρει δύναμη. Και από καρδιάς. Να σε καλά. Δυνατή, φωτεινή. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.